Ο σκοπός μου είναι προφανής, με την διπλή ιδιότητα που έχω ως Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και ως Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, όπου ανά την Ελλάδα και παρά τις δυσκολίες του COVID υπάρχουν κτηριακά προβλήματα, προϋποθέσεις και δυνατότητες για ανεγέρσεις δικαστικών μεγάρων. Προσπαθώ να τις επισκέφτομαι ο ίδιος, ώστε αυτοπροσώπως να έχω την εντύπωση για το τι πρέπει να γίνει και να διατυπώσω την πεποίθησή μου, να καταλήξω στο συμπέρασμά μου. Εδώ βεβαίως είχα καταλήξει σχεδόν πριν έλθω, υπό την έννοια ότι η προετοιμασία των πραγμάτων είναι άρτια, διαφωνίες δεν υπάρχουν, ήδη έχω κάνει από την πλευρά μου τις κινήσεις και θα γίνουν και σε επίπεδο διαβήματος ως το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της παραχώρησης του συγκεκριμένου χώρου προς το ΤΑΧΔΙΚ, ώστε από εκεί και πέρα να επιλεγεί ο τρόπος ανεγέρσεως του δικαστικού μεγάρου. Ερχόμενος ως εδώ, είχα την ευχαρίστηση και συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Χατζιάμαλο, να δούμε όλες τις πλευρές του θέματος. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο θα γίνει, και έτσι θα γίνει, το δικαστικό μέγαρο, όπως ο νόμος απαιτεί, θα κάνει την αίτησή του, η οποία θα απευθύνεται προς τις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο για ανέγερση δικαστικού μεγάρου. Ταυτοχρόνως θα ορίζει πόσες είναι οι θέσεις των υπαλλήλων και τι καλύψεις ακριβώς θέλει. Η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης βγάζει το λεγόμενο κτηριολογικό πρόγραμμα. Και επίσης κάνει και τον προϋπολογισμό του έργου που πηγαίνει προς έγκριση στις οικονομικές υπηρεσίες. Όταν εγκριθεί και από τις οικονομικές υπηρεσίες, μην φανταστείτε ότι είναι διαδικασίες χρονοβόρες αυτές. Παρά το λίγο πρόσωπο στην τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου που υπηρετούν 4-5 άνθρωποι όλοι για όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια γίνεται εισήγηση προς το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, ώστε να πάρει την απόφαση για την ανέγερση. Σας λέω ότι δεν μπορώ να δω για ποιον λόγο δεν θα την πάρουμε. Εγώ ως πρόεδρος του ΤΑΧΔΙΚ είμαι σαφέστατα πάρα πολύ θετικά προδιατεθειμένος ώστε να γίνει αυτό. Ο τρόπος χρηματοδότησης θα γίνει είτε μέσω ενός προγράμματος ΔΙΤ είτε με απευθείας χρηματοδότηση από το ΤΑΧΔΙΚ, γιατί τα ύψη δεν είναι μεγάλο όταν πρόκειται για αυτά τα τετραγωνικά. Δεν έχουμε τα θέματα της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, άλλων δικαστηρίων του Πειραιά που μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Εδώ είναι ένα συγκεκριμένο έργο και μάλιστα επειδή την ίδια προσπάθεια έχω κάνει και στην Άκουσα, η προσωπική μου φιλοδοξία είναι, εάν διατηρηθώ με το καλό, δύο έργα να αρχίσουν και να γίνονται, στην Άξο και στην ΚΟ. Αυτά είναι τα δύο δικαστήρια τα οποία έχω τουλάχιστον αποφασίσει ακόμη και από πόρους του ΤΑΧΔΙΚ να χρηματοδοτηθούν για να γίνουν. Υπολογίστε ότι θα χρειαστεί από τη στιγμή που θα φτάσει το αίτημα στο Υπουργείο, ότι θα χρειαστεί περίπου ένα δίμηνο διάστημα να βγει κτηριολογικό πρόγραμμα, να εγκριθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες. Θεωρώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει εισαχθεί στο ΤΑΧΔΙΚ για ψηφοφορία. Εάν μπορέσω, θα το εισάγω και νωρίτερα, εάν μπορέσουν να με εξυπηρετήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Και στην συνέχεια το ΤΑΧΔΙΚ παίρνει την απόφαση και προκηρύσσει τον διαγωνισμό τον οποίο διεξάγει η διοίκηση του Μεγάρου. Εάν δεν πάμε με διαγωνισμό και πάμε απευθείας με προγραμματική σύμβαση με την ΚΤΥΠ, θα πάμε με προγραμματική σύμβαση με την ΚΤΥΠ. Η διαφορά από τον διαγωνισμό είναι η εξής. Η ΚΤΥΠ είναι από τη μία πιο ευέλικτη στο να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση, από την άλλη έχει φοβερό φόρτο διότι κατασκευάζει τα πάντα σε αυτή τη χώρα, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, δικαστικά μέγαρα. Θέλω λοιπόν να επιλεγεί εκείνος ο τρόπος που θα κάνει τα πράγματα πιο γρήγορα. Πάντως αυτά τα κτίρια, εάν τα τρέξει κανείς, δεν έχουν μεγάλο χρονικό ορίζοντα για να κατασκευαστούν. Δεν θέλω να δεσμευτώ, γιατί δεν θέλω να γίνει αυτό που πολλές φορές έχει γίνει στην Ελλάδα. Πηγαίνουν να εγγενιάζουν ένα χώρο και μετά έρχονται άλλοι, του ξαναεγγενιάζουν και κάποιοι τρίτοι του ξαναεγγενιάζουν. Όταν ερχόμαστε κάπου, θα πρέπει μέσα σε ένα πολύ εύλογο χρονικό διάστημα να τελειώνουμε. Μια άποψή μου είναι αυτή. Όχι, είναι υπέροχος χώρος, δεν είναι. Να πω ότι μου εξηγούν ότι είναι στην είσοδο και λέω ότι με εξηγούν, γιατί εγώ στην ΚΟ έχω έρθει άλλες δύο φορές πριν από 10 χρόνια ως δικηγόρος για να δικάσω. Άρα υπό την έννοια είναι αυτή, δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου και γνώση του νησιού. Ως χώρος είναι υποδειγματικός για να γίνει δικαστήριο. Βλέπω ότι είναι και ωραία γειτονιά. Ελπίζω να σας να υποδεχτεί τα δικαστήρια έτσι με τον αντίστοιχο τρόπο, γιατί πάντα το δικαστήρια επιφέρουν μια επιβάρυνση, αλλά μιλάμε για ένα επαρχιακό δικαστήριο, δεν μιλάμε για ένα κεντρικό που θα επιβαρύνει οτιδήποτε. Οι συνθήκες της κίνησης, από ό,τι βλέπω, οι συνθήκες του πάρκινγκ είναι καλές. Εφόσον οι δικηγόροι, γιατί οι δικαστές πόσο λόγο θα μπορούσαν να έχουν αντίθετο σε αυτό, δεν μπορώ να το φανταστώ καν. Εφόσον οι δικηγόροι, συνάδελφοί μου, και τη δικηγόρος είμαι, εξυπηρετούνται, γιατί αυτό είναι ένα βασικό θέμα, δεν μπορώ να βρω κάτι που να μου δημιουργεί κάποια αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην ΚΟ, υπό την τριπλή του ιδιότητα,
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ένα άνθρωπο αστυνομικού κόσμου και εξαίρετος νομικός, δύο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πλέον ένας πολύ καλός φίλος ΣΥΣΚΟ. Και πρόεδρος του ΤΑΧΔΗ. Και πρόεδρος του ΤΑΧΔΗ. Ο φίλος ΣΥΣΚΟ είναι το πλέον επιζητητέο. Αυτό είναι. Να πω ότι είμαι χαρούμενος και πλέον πολύ αισιόδοξος, ακούγοντας την ανάλυση όλων των δεδομένων που έχουμε στην διάθεσή μας σχετικά με τον προγραμματισμό για την ανέγερση ενός νέου δικαστικού μεγάρου, όχι νέου, δικαστικού μεγάρου ουσιαστικά, στο νησί μας. Είναι ένα διαχρονικό αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα αυτή την περίοδο. Κινούμαστε συντεταγμένα. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος και η τοπική αυτοδιοίκηση, ομονοούντες, διεκδικούν. Και δεν διεκδικούμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση, διεκδικούμε σε όλα τα μεγάλα ζητήματα του τόπου μας, όπως είναι το νέο νοσοκομείο και άλλα πολλά, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση και οι θεσμικοί φορείς, οι συλλογικοί φορείς έχουν δώσει το χέρι και ως μία γροθιά διεκδικούν. Θεωρώ ότι τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν στην πορεία θα διευθετηθούν, γιατί προέχει η πολιτική πρόθεση και βούληση η οποία είναι σαφής. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γενικό, να ευχαριστήσω από βάθος καρδίας τον συνεργάτη και φίλο τον Μανώλη τον Χαντζιάμαλο, όλους τους παριστάμενους, οι οποίοι δίνουν μια μεγάλη μάχη σε μια δύσκολη, θα έλεγα, περίοδο και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, πολύ ιδιαίτερη περίοδο όπως είναι αυτή της πανδημίας που διανύουμε, και εκτιμώ ότι έχουμε φυσικούς συμμάχους δίπλα μας για να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Και βέβαια, για να μην λέμε μόνο τα καλά, υπάρχει και ένα αγκάθι που θα πρέπει να το επιλύσουμε και αφορά στο κτηματολόγιο, στη στελέχωση με μηχανικό, και αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και σήμερα και αύριο και θεωρώ ότι θα δώσουμε και σε αυτό μια λύση. Και εκεί είμαστε συμμαχοί σας, να το ξέρετε. Αλλού κολλάει, όχι σε εμάς. Ευχαριστώντας τον κύριο Γενικό που μας έκανε την τιμή, γιατί να ξέρετε ότι είναι προσκεκλημένος του Δικηγορικού Συλλόγου μας. Είχατε ανακοινώσει. Έτσι. Και μόνο το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ σήμερα, νομίζω λέει πολλά. Πέραν των δεσμεύσεων που έχει πει προηγουμένως, ότι το δικαστικό μέγαρο της ΚΟ είναι στις άμεσες προτεραιότητες, είναι, βλέπω, διατεθειμένος να δώσει λύσεις και με το κτηματολόγιο και με κάποια άλλα ζητήματα τα οποία χρειάζονται να τα δούμε έτσι πιο ουσιαστικά. Το γεγονός της παρουσίας του, λοιπόν, και κλείνω με αυτό, τα λέει όλα. Τη συνέχεια θα τη δείτε. Είναι άνθρωπος των πράξεων και όχι των λόγων. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά. Είναι σημαντικό ότι είναι ένας άνθρωπος μάχημος, ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα μας, άκουσε τα δίκαια αιτήματα τόσο του Δικηγορικού Συλλόγου της ΚΟ όσο και του Δήμου της ΚΟ και της τοπικής κοινωνίας, αφού γράφτηκε τα αιτήματα, ήρθε κοντά μας. Ήρθε ο ίδιος, και είναι σημαντικό αυτό, να δει το χώρο, να συζητήσει με τους ανθρώπους και να καταλάβει πραγματικά ότι αυτό είναι το αίτημα των κατοίκων. Εγώ σαν βουλευτής ο Δεκανής είμαι ικανοποιημένος, γιατί από την πρώτη στιγμή στήθηκα δίπλα στο Δικηγορικό Σύλλογο και στο Δήμο σε αυτό το αίτημα, και εκτιμώ και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε αποφάσεις, σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις, και εύχομαι, για να προχωρήσουμε και πιο άμεσα, να πάρθει απόφαση από το ΤΑΧΔΗ και να αναλάβει την ολοκλήρωση αυτού του τεράστιου έργου για το νησί. Ένα αίτημα χρόνων, και είναι μια σειρά από αιτήματα τα οποία έχουμε βάλει σε προτεραιότητα εμείς οι βουλευτές της Δωδεκανήσου, εμείς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τους ανθρώπους του νησιού, το δικαστικό μέγαρο, το νοσοκομείο και πολλά άλλα τα οποία θα γίνουν και επιτέλους θα δοθούν λύση για να φέρουμε ξανά την κανονικότητα στο νησί της ΚΟ. Θα ήθελα επίσης εδώ να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, βέβαια, που μας στηρίζει και είναι κοντά μας όλα αυτά τα ζητήματα, και να πω ότι δικαίως, με αίτημα του Δήμου και συνάντηση στο Υπουργείο 2 Οκτωβρίου, όπου ο Υπουργός υπόγραψε το θέμα του μηχανικού για το κτηματολόγιο, δυστυχώς οι διαδικασίες καθυστερούν από τον ΑΣΕΠ. Και βέβαια εδώ είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θέσουμε, γιατί πρέπει να λέμε όλες τις αλήθειες. Ένα θέμα το οποίο θα θέσουμε σήμερα, παρουσία του Γενικού με τον Δήμο και τον Δικηγορικό Σύλλογο, να προχωρήσουμε σε μια προγραμματική της κυβέρνησης, του Υπουργείου μάλλον, συγγνώμη, του Δήμου του Δικηγορικού Συλλόγου, για να ενισχύσουμε το κτηματολόγιο, για να προχωρήσουν και να λυθούν τα όσα προβλήματα και καθυστερήσεις υπάρχουν. Μην ξεχνάμε ότι πλέον το κτηματολόγιο θα παραδοθεί σε λίγο καιρό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και αυτή η μετάβαση είναι εδώ ο ίδιος ο γραμματέας να τη στηρίξει, να γίνει κανονικότατα, να μην υπάρξουν προβλήματα, να γίνει σύντομα και γρήγορα, για να μπει και αυτό σε μια κανονική λειτουργία. Είμαστε συμπληρωματικά εργαζόμενοι προς αυτές τις κατευθύνσεις και υποστηριχτές. Δεν είμαστε εμείς οι μάγοι, ούτε οι δημιουργοί. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω
και πρέπει να το ακούσουν οι ΚΟΗ, είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ξεκινήσει μαζί με τη Δημοτική Αρχή και σε συνεργασία και συνεννόηση ειλικρινά τεράστιες παρεμβάσεις για αυτόν τον τόπο. Θέλουμε τη στήριξη αυτών των προσπαθειών να υπάρχει και πιστεύω ότι θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Και ενώ νέο νοσοκομείο, δικαστικό μέγαρο, καλύτερη λειτουργία του χτηματολογίου και σε τόπους που θα δούμε. Και βεβαίως και άλλα πράγματα. Εγώ προσωπικά, όπως ξέρετε, δίνω τον αγώνα και πιστεύω να τον ολοκληρώσει ο Δήμαρχος για μία σχολή μεταπτυχιακή στην ΚΟ, η οποία ελπίζω να υλοποιηθεί. Προσωπικά και μέχρι εκεί που με αναλογεί έκανα ό,τι μπορούσα. Θα δω να υλοποιείται και βέβαια θα χαρώ πάρα πολύ να πατήσουν και οι πρώτοι φοιτητές το πόδι τους στην ΚΟ.